Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, αν και πήραν μια μικρή ανάσα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκπτώσεων. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, δεν είχε ψωνίσει και τον προηγούμενο καιρό και ευτυχώς πήγαμε καλά στις εκπτώσεις μέχρι τώρα. Οι μήνες που απομένουν μέχρι τα τέλη του έτους, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, χαρακτηρίζονται από τους εμπόρους νεκροί μήνες για την αγορά. Αναμένεται κάποια αύξηση στην κίνηση προς τον Δεκέμβριο με τη γιορτή των Χριστουγέννων. Περιμένουμε τους φόρους όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μετά το επόμενο διάστημα θεωρητικά δουλειάς είναι το Χριστούγεννα, η γιορταστική περίοδος. Οπότε υπάρχει ένα κενό διάστημα που θα παλέψουμε. Είναι μια κακή περίοδος γενικά η οποία έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβρη και μετά. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, με εκτόσεις, με προσφορές, έστω και έτσι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον κάβο. Και όσο αντέξετε. Και όσο αντέξουμε, αυτό είναι γεγονός. Μέχρι τότε οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Οι έμποροι εκτιμούν που στην αγορά έρχεται κι άλλο κύμα λουκέτων. Εντάξει, δεν είναι καλή. Έτσι, θα υπάρχουν εξελίξεις, η πίεση που υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρο. Η πίεση που ασκείται στο κομμάτι της ύπαρξης των φόρων είναι τρομερή με τα μηχανήματα POS, κατασχέσεις και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι καλή. Θα είναι χειρότερη.